Πρωτοτυνάβω, μου ήρθαν όλο στο κεφάλι. Οι παλιές μανάδες, οι σημερινές είναι κατά τι πιο μοντέρνες, αλλά μην φανταστείς τώρα τεράστιες διαφορές. Λες και έχουν τελειώσει επειδή όλες οι μανάδες το ίδιο κρυφό σχολείο. Για μανάδες. Ίδιες φράσεις. Τις διασταυρώνω με φίλους μου, φίλες μου. Σηκώνεσαι, κύριε, να πας μια βόλτα να ξεσκάσεις. Έχει τη μάνα, μπάστακας. Από μέσα σιγά-σιγά. Αυτό το αργό, ξέρεις. Που και να μην κουτσένει, κουτσένει έτσι. Να υπάρχει μια ασθένεια. Αυτό ξέρεις. Και σου βάζει ενοχές. Και ξέρεις, η ενοχή δεν μπαίνει με τη φράση που λέει η μάνα καθόλου. Η ενοχή είναι στη φράση που δεν λέει η μάνα. Την υπονοεί. Εκεί μπαίνει τη τίκα. Τη τίκα στα Σενοπούλα, έχουμε συνεργαστεί. Στο ήταν ένα μικρό καράβι. Ένα χειροκρότημα. Γιατί είναι εξαιρετική ηθοποιός. Πάνω απ' όλα. Έρχεται λοιπόν την τίκα μου η μάνα. Τι καθώς δίνεις εσύ να πας έξω. Σου λέει η αθώα, πού πας. Είδες τη τρυφερά ρωτάει. Πού πας. Αλλά ουσιαστικά τι λέει, πού πας πουτάνα και με αφήνεις μόνη μου σπίτι. Γριά γυναίκα. Το ακούς από κάτω εσύ αυτό. Ή ας πούμε έχεις πάει 35 χρονών λέμε τώρα και δεν έχεις παντευτεί. Δεν θέλει να σου πει γιατί γίνουν καυγάδες. Να μην σε νευριάζει και λέει κάτι άσχετο. Καλέ. Παντρεύκες βασιλικής η κόρη 21 χρονών κόρης τόσο νέα και αυτή δεν είναι καλό. Που τι υπονοεί, εντάξει 21, εντάξει 22, εντάξει 22, αλλά 35 μωρέ γαϊδούρα. Ακόμα δώσε έχω. Πότε στο διάλο θα παντρευτείς να σιγά, δεν το λέει. Άλλο. Σουπ, η ενοχή φορτώθηκε στη βαλίτσα. Δεν στην έβαλε την ενοχή. Αν την πέρα καλά τώρα. Υπάρχει μια χειρότερη φράση να περάσει χάλια. Αν την πέρασε καλά εσύ και άσε μας, εμάς εδώ. Εμείς ό,τι ήταν να ζήσουμε το ζήσαμε. Και τέλος δυναμών κύριε, αυτό θέλω εγώ να περνάς καλά εσύ, εμένα χέσανε. Καταλαβαίνεις πως θα περάσεις, μαύρα. Όλα σκατά τα πάνε μέχρι νύχτα. Θα πας να ησυχάσεις, θα σου πάρει και 10 φορές το κινητό να σου διαβάσεις αν δεν δείξεις μη κάνει λάθος το φάρμακο. Και την ώρα που θα συνοδεύεις την πόρτα, θα σου πετάξει το δηλητήριο. Αν όμοι γίνει το αργήσεις και έχεις σιγά τα κλειδιά, χτύπη εγώ θα είμαι ξύπνια, μάλλον. Και φεύγει πάλι κούτσα κούτσα και ακούς πλάτη. Τι θα κάνω τόσο ώρες μόνη μου. Μην απαντήσεις, είναι παγίδα ερώτηση. Μην της πεις δες τηλεόραση, δεν τι έχει να πει, τι να δω. Όλο ληστείς δείχνουν και μετά δεν μπορώ να κλείσω μάτι. Προχθές μπήκα παραδίπλα, σήμερα τους περιμένουμε. Κάθε βράδυ όλες οι μανάδες περιμένουν τους ληστές. Κάθονται στην πόρτα. Η μάνα με έχει βάλει και σημειώματα. Σας παρακαλώ αυτό το χαλί μην το πάρετε. Δεν τρελήσε, μάνα. Μου λένε να με σεβαστούν ένα χαλί σου λέω να πείσουν. Όχι, είναι αλήθεια. Και λες, ρε μάνα, να μην βγω κι εγώ ένα Σάββατο έξω. Κάτσε, δες τηλεόραση. Οπότε εδώ λέει η μάνα και παίρνω το μέρος. Τι να δω πάλι.